κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις στους εκπαιδευτικοί και στο Ηράκλειο που αντιδρούν στη νέα εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας που δίνει το σύνθημα στους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις τμήματων. Για αντιπαιδαγωγικό μέτρο κάνουν λόγο εκπαιδευτικοί, λέγοντας όχι στις συγχωνεύσεις, ζητώντας την άμεση ανάκληση των αποφάσεων των περιφερειακών διευθυντών. Όπως υποστήριξαν, αντί για μαζικές μόνιμες προσλήψεις όλων των αναπληρωτών, στο Υπουργείο δημιουργούν κόφτες που μειώνουν τις προσλήψεις ενώ δυσκεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, στηβάζοντας τους μαθητές σε μεγάλα τμήματα. Και ο νομός Ηρακλείου δυστυχώς θα έχει επιπτώσεις παιδαγωγικές όσον αφορά αυτή την παράνομη για μας εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, καθώς 40 τμήματα είναι μερωτηματικό όσον αφορά τη συγχώνευσή τους. Μιλάμε για πολυπληθή τμήματα που δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε την παιδαγωγική διαδικασία, ούτε την υλικοτεχνική υποδομή, αλλά ούτε και τις διαγνώσεις με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών. Μέσα στο καλοκαίρι, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και ο Περιφερειακός Διευθυντής, με μία εν πολλής παράνομη εγκύκλιο, προσθέτουν έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των αντιδραστικών και νεοφιλελεύθερων επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και στο Ρέθυμνο έχουμε δεκάδες περιπτώσεων συμπτύξεων τμήματων και μη λαμβάνοντας υπόψη την νομοθεσία, την κείμενη και τις πραγματικές και εκπαιδευτικές ανάγκες. Ενώ μιλάμε για ότι προχωράμε προς ελεύθερη επιλογή σχολείου από τους γονείς, αυτό να γίνεται μια αναγκαστική μετακίνηση. Αυτό είναι πρωτοφανές και πάρα πολύ δύσκολο παιδαγωγικά, αδύνατο να σταθεί σε ένα παιδί αυτής της ηλικίας. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα τμήμα όταν έχει μέσα πάρα πολλές παράλληλες και μία εκπαιδευτικό. Τελικά, αν ένα παιδί σηκώνεται γύρω-γύρω στο σχολείο, θα γίνει μάθημα. Ούτε τα υπόλοιπα δεν μπορούν να κάνουν. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου αλλά και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης πραγματοποιήσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θετοκόπουλος με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και από τους υπόλοιπους νομούς του νησιού μας. Έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία να αντιδράσουμε σε αυτά τα αντιπαιδαγωγικά μέτρα τα οποία προσπαθεί να πάρει η κυβέρνηση πριν ακόμα ανοίξουν τα σχολεία και να έρθουμε αντιμέτωποι με τμήματα μεγάλα σε αριθμό με μαθητές και ταυτόχρονα με πάρα πολλές διαγνώσεις παράλληλων στηρίξεων. Θέλω να σας πω ότι η δικιά μας η λογική, η συνδικαλιστική, η ανθρώπινη, η παιδαγωγική είναι να μην γίνει καμία συγχώνευση με οικονομικούς όρους όπως θέλει η κυβέρνηση αλλά με παιδαγωγικούς όρους. Και επειδή το πρόβλημα είναι πανελλήνιο, η Δασκαλική Ομοσπονδία, πέρα από τις παραστάσεις διαμαρτυρίας, σχεδιάζει έναν οργανωμένο αγώνα σε όλη την Ελλάδα με την αρχή του σχολικού έτους για να μπορέσουμε να αντικρούσουμε και να προβάλλουμε τα αιτήματά μας. Όπως εκτιμούν εκπαιδευτικοί, το Υπουργείο Παιδείας προωθεί περίπου 1.000 συγχωνεύσεις σχολικών τμήματων σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία σε επίπεδο χώρας, γεγονός που σημαίνει ότι φέτος θα είναι λιγότερες οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.